Όλα πλέον έτοιμα για την εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Έτοιμος και ο αφέτης. Σηκώνει τη σημαία και δίδεται η εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Από τα πρώτα μέτρα προσπαθούν αρκετοί για την πρωτοπορία από την εσωτερική. Ο δικέφαλος αετός Μπένζαμιν δίπλα του. Ακόμα πιο έξω προσπαθεί ο Νικίλερ να βγει μπροστά. Δικέφαλος αετός όμως θα διατηρήσει την πρωτοπορία. Ο Νικίλερ απλά προσπαθεί να πάρει τη δεύτερη θέση, αλλά έχει την εσωτερική ο Μπένζαμιν και αναγκάζεται. Εκεί βλέπετε συνεχείς ανακοπές ο Μπένζαμιν και ουσιαστικά προσπαθεί τώρα ο Νικίλερ να περάσει τη δεύτερη θέση πίσω από τον δικέφαλο αετό. Η Ρόδης πλασάρεται τέταρτος και ακόμα πιο πίσω Iron Queen και ο Σεμπάστιαν Έμι στη συνέχεια. Δικέφαλος αετός ξεκαθαρίζει βέβαια από νωρίς την πρωτοπορία. Τελικά ο Νικίλερ είναι αυτός που περνάει στην δεύτερη θέση, ενώ έχει συνεχείς ανακοπές ο Μπένζαμιν, έμεινε τελικά τρίτος. Ο Ρόδης στη συνέχεια, πιο πίσω Iron Queen και στη συνέχεια ο Σεμπάστιαν Έμι. Στις δύο τελευταίες θέσεις είναι ο Ελαγάτο μου με τον Σερ Τζόρτζ. Ή αν θέλετε Σερ Τζόρτζ και Ελαγάτο μου που ακολουθεί τελευταίος. Πάμε για τα τελευταία 900 μέτρα. Ο δικέφαλος αετός έχει επιβάλει το δικό του ρυθμό. Ο Νίκι Λέρ, στη συνέχεια Μπένζαμιν Ρόδης. Ο Σερ Τζόρτζ είναι αυτός απ' έξω που βελτιώνεται παρά τα 73 και πλέον κιλά που φέρει στη σέλα του. Περνάει στην τέταρτη θέση. Πιάνει τον Ηρώδη, ενώ πλησιάζουμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Ο δικέφαλος αετός έχει μια διαφορά ασφαλείας. Ο Νικίλερ θέλει να τον καταδιώξει. Ο Μπένζαμιν, καλπάζοντας απ' έξω, συνεχώς φαίνεται να κάνει έδαφος. Ο Ηρώδης προωθείται, το ίδιο θέλει να κάνει και ο Σερ Τζόρτζ. Πάμε για τα τελευταία 400 μέτρα. Πάντο, ο δικέφαλος αετός μπροστά. Νικίλερ, Ηρώδης στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Σερ Τζόρτζ, ενώ και ο Λαγάτο μου προσπαθεί να καλύψει έδαφος. Ακόμα πιο πίσω, Άιρον Κουίν. Πάμε για την τελική ευθεία. Ο δικέφαλος αετός πάντα μπροστά. Η Ρόδης Νικίλερ παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Να και ο Σερ Τζόρτζ παρά τα υψηλά του βάρη συνεχώς βελτιώνεται στα τελευταία μέτρα. Δικέφαλος αετός, η Ρόδης Σερ Τζόρτζ απ' έξω ενώ προσπαθεί και ο Σεμπάστιαν Έμ. Όλοι μαζί μέχρι τέλους. Δικέφαλος αετός, Σερ Τζόρτζ, η Ρόδης και Σεμπάστιαν Έμ στη συνέχεια. Θα δούμε και πάλι άλλωστε την τελική ευθεία. Βέβαια ο δικέφαλος αετός θα ευνοηθεί από άνετη επικεφαλής διαδρομή. Ο Σερ Τζόρτζ αρκετά ισχυρό στο τέλος. Προσπάθησε ο Ηρώδης και ο Σεμπάστιαν Έμι αμέσως μετά. Δείτε και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα. Νούμερο 2, δικέφαλος αετός. Από νωρίς εξασφάλισε την πρωτοπορία. Στην τελική φάση πήρε διαφορά και φυσικά στο τέλος κατάφερε να επικρατήσει με άνεση. Σερ Τζόρτζ, Ηρώδης, Σεμπάστιαν Έμι.